Γεια χαρά φίλοι μου, λοιπόν σήμερα παιδιά θα έχουμε vlog. Το vlog αυτό, όπως λέω από κάτω ο τίτλος κλασικά, έχει σχέση με αυτά εδώ πέρα τα πακέτα που μου ήρθαν τώρα τελευταία, αυτά εδώ πέρα τα 4. Οπότε πάμε να δούμε τι πήρα. Λοιπόν παιδιά, πάμε να τα ανοίξουμε. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω eBay unboxing και θα ξεκινήσω πρώτα με το μεγάλο. Νομίζω ξέρω τι είναι το μεγάλο. Και εδώ πέρα, τελωνειακός έλεγχος ελεύθερο λέει, μάλιστα. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Κάτσε με κόψω ένα δάχτυλο. Με κόψω το ψαλίδι. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Και έχουμε παιδιά ένα χειριστήριο για το PlayStation 3 καινούριο. Είναι DualShock 3 ασύρματο χειριστήριο, wireless controller. Τώρα αυτό δεν είναι το γνήσιο, αν και λέει Sony απάνω. Δεν ξέρω. Πάντως είναι ακριβώς όπως το βλέπω εδώ πέρα, ακριβώς είναι το γνήσιο. Το πήρα πιο πολύ παιδιά γιατί το παλιό το χειριστήριο από το PlayStation 3 τα έπαιξε η μπαταρία. Εντάξει, το έχω τώρα πάρα πολλά χρόνια. Είναι από τα πρώτα χειριστήρια. Όπως βλέπετε, είναι Six-Axe. Όπως λέει εδώ πέρα, δεν είναι DualShock. Εκεί είπα να το αλλάξω τώρα. Από χτες που είπα να βάλω ένα παιχνίδι να παίξω, η μπαταρία δεν κάταγε καθόλου. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ πέρα το πήρα πάρα πολύ φθηνά. Γύρω στα 13 ευρώ από το eBay. Για να τα ανοίξουμε. Αν και βλέπω εδώ πέρα ανοιχτό είναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα σε αφήσω την άκρη αυτό εδώ πέρα. Ανοίγει έτσι. Έχει μέσα και ένα manual. Ένα βιβλιαράκι οδηγιών. Στα αγγλικά. Εδώ πέρα είναι τα χρώματα. Εγώ πήρα το μαύρο. Είχε βέβαια και ροζ και άσπρο. Και το μπλε είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, λοιπόν, το ανοίγω. Για να δούμε τώρα. Εντάξει παιδιά, μπορώ να πω σαν το γνήσιο είναι. Για να δω και το κανονικό. Εντάξει, όλα τα κουμπιά εδώ πέρα είναι δουλεμένα. Τέλος πάντων, και αυτό. Για να μου τη λέει εδώ πέρα. Sony controller. Από την Κίνα βέβαια. Αυτό εδώ πέρα δεν γράφει τίποτα αυτό. Παιδιά, πολύ κοντά στο γνήσιο μπορώ να πω. Πάρα πολύ κοντά. Είναι λίγο σκληρή η αναλογική μοχλή. Πιστεύω με το δούλεμα θα μαλακώσουν. Τα κουμπιά πάλι είναι αρκετά. Εντάξει. Αρκετά καλά μπορώ να πω. Έχουν καλό πάτημα. Μετά τις σκανδάλες και αυτές είναι σκληρές. Εντάξει. Ο σταυρός πάλι είναι καλός. Έχει καλό πάτημα και αυτός. Και αυτό παιδιά έχει μέσα και δόνηση. Και είναι και Six-Axe. Αλλά το λέω σωστά κιόλας. Εισιτήρια κίνηση δηλαδή, στρίβει έτσι δηλαδή. Στο Wheat Park θυμάμαι, έκανε δηλαδή έτσι και στρίβε το διαστημόπλιο. Μάλιστα. Αυτό παιδιά είναι Bluetooth χειριστήριο. Ασύρματο χειριστήριο Bluetooth. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο πακέτο. Πάμε πάλι στο μεγάλο. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα για να δούμε. Τι είναι αυτό. Α, μάλιστα. Ωραία παιδιά, αυτό είναι παιχνίδι εδώ πέρα. Ένα παιχνίδι. Για το PlayStation 1 είναι. Το έχει βάλει ο φίλος εδώ πέρα. Έχει τυλίξει, λες και τύλιξε χαλβά. Ένα παιχνίδι παιδιά αγαπημένο. Αν και να ακούω μέσα παίζει τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και είναι παιδιά το Tekken 2 για το PlayStation 1. Και αυτός παιδιά είναι ο λόγος που πήρα τότε
να θυμάμαι καλά, το PlayStation 1. Είναι αυτό το παιχνίδι εδώ πέρα. Το είχα δει πρώτη φορά σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος. Το παίζε demo μαζί με το Whip Out. Αν και το παιχνίδι αυτό το είχα ξαναπαίξει πάλι στα οφάδικα τότε, στα arcade. Όμως μόλις το είδα τότε αυτό στη βιτρίνα και ήταν ακριβώς ίδιο με την έκδοση για arcade, παιδιά, έπαθα την πλάκα μου, να πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, το παιχνίδι, παιδιά, δημιουργήθηκε από την Namco το 1995, πρώτα στα οφάδικα και μετά από ένα χρόνο βγήκε στο PlayStation 1 το 1996, που ήταν αποκλειστικό για το PlayStation τότε. Το Tekken 2, για όσους δεν ξέρουν, που δεν νομίζω, παιδιά, η σειρά αυτή είναι πάρα πολύ γνωστή, ακόμη και σήμερα βγαίνουν Tekken. Είναι 3D fighting, διαθέτει όλους τους χαρακτήρες από το πρώτο Tekken και 8 καινούριους, που έχει σύνολο 25 χαρακτήρες. Ακόμη η έκδοση για PlayStation 1 περιλαμβάνει και άλλα mod, όπως το Arcade Mod, Time Attack, Survival, Πρακτική και αρκετά άλλα. Το Arcade Mod, που είναι το βασικό mod του παιχνιδιού, μας ξεκινάει στην αρχή με 10 χαρακτήρες, έχει 10 πίστες που παίζουμε με τυχαίο χαρακτήρα κάθε φορά, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό κακό που είναι ο Kazuha Devil, που και αυτόν στην πορεία μπορούμε να το διαλέξουμε. Κάθε φορά που το τραυματίζουμε με διαφορετικό χαρακτήρα, μας κλειδώνει και έναν άλλον. Ο κάθε ένας έχει το δικό του στυλ, τη δικά του κίνηση, τα δικά του κόμπο, και αν θυμάμαι καλά, είχε και ένα καγκουρό σαν χαρακτήρα και ένα δεινόσαυρο. Ο δικός μου αγαπημένος χαρακτήρας ήταν ο Paul, ο Jack 2 και ο Kazuha, αν θυμάμαι καλά. Και κάτι άλλο που δεν είχε τα arcade είναι ότι ο κάθε ένας είχε το δικό του, δηλαδή, βίντεο τρεματισμού, το δικό του CGI, αρκετά καλά γραφικά, έτσι ωραία τοπία, νομίζω και την Ακρόπολη κιόλας. Οι χαρακτήρες πάλι δεν φτάνουν στο επίπεδο του Tekken 3, αλλά εντάξει, είναι αρκετά έτσι καλή, μπορώ να πω, με αρκετά ωραίο animation. Το μόνο που δεν μου αρέσει, παιδιά, είναι το άλμα. Είναι λες και απογειώνεται, να ξεφύγει το κακό στο παιχνίδι αυτό. Πάρα πολύ καλό, παιδιά, fighting. Αν και το 3 είναι το αγαπημένο μου, να πω την αλήθεια. Όμως αυτό, παιδιά, όπως είπα, είναι ο λόγος που πήρα το PlayStation 1. Και το πήρα πάρα πολύ φτηνά του συγκεκριμένο, παιδιά. Γι' αυτό είναι σε αυτή την κατάσταση εδώ πέρα. Είναι λίγο σπασμένο εδώ πέρα. Δεν έχει μέσα manual. Το CD από κάτω, εντάξει, είναι λίγο, παιδιά, ταλαιπωρημένο. Θα το σκοπίσω κιόλας λίγο. Και αυτό το πήρα στα 7 ευρώ. Και πιστεύω άξιζε για την τιμή αυτή. Για να δω εδώ πέρα το χαρτί αυτό. Α, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πάμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, αφού το γράφει εδώ πέρα. Α, εντάξει. Κατάλαβα τι είναι και αυτό. Και αυτό πέρασε, παιδιά, από έλεγχο. Όλα πέρασαν από έλεγχο, ε. Λοιπόν, θα πάρω και αυτό από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε μια κάρτα μνήμης για το Sega Dreamcast. Καινούρια, VMU, όπως λέγαν κάποτε. Όμως δεν ξέρω ακόμη αν είναι γνήσια, αλλά λογικά θα είναι γνήσια. Λέει Sega.com, από εδώ λέει Sega. Αν και γράφει εδώ πέρα πως είναι για αμερικάνικο, λογικά θα είναι συμβατό τώρα, δεν πιστεύω να μην παίζει. Γιατί γράφει εδώ πέρα, γίνεται εσύ. Θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα, εκτός από κάρτα μνήμης, είναι και μια μικρή κονσολίτσα, όπως βλέπετε. Έχει δικιά του οθονούλα, μικρή οθονούλα. Έχει σταυρό, D-pad και δύο κουμπάκια, α και β. Θα σας πω στην πορεία, δηλαδή, τι κάνει. Πάμε να τα ανοίξουμε λίγο. Όμως ακόμα δεν ξέρω, παιδιά, αν παίζει στο δικό μου Dreamcast, γιατί βλέπω εδώ πέρα είναι για αμερικάνικο Sega Dreamcast. Θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, θα ανοίγουμε το κουτάκι, κάτι να το σκίσουμε κιόλας. Έλα τώρα πως ανοίγει. Λοιπόν, έτσι. Έχει μέσα και manual. Α, θέλει και μπαταρίες, ναι. Θέλει και μπαταρίες, δεν έχω μπαταρίες τώρα. Μας λέει τις λειτουργίες, δηλαδή, που έχει αυτή η κάρτα μνήμης. Όμως δεν έχω μπαταρίες, θα δοκιμάσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
Κάτσε τη βγάλουμε. Πέσω στην άκρη. Παιδιά, αυτή εδώ πέρα είναι η κάρτα μνήμης. Σόπα ρε φίλε, έχει μέσα μπαταρίες, για να δω. Έχει μέσα μπαταρίες, μπράβο. Ωραία. Αυτή είναι, παιδιά, η κάρτα μνήμης. Εδώ πέρα γιατί είναι έτσι τώρα? Έχει απ' έξω αυτοκόλλητο. Μπορεί να έχει αυτοκόλλητο. Λοιπόν, έχει 200 μπλοκ χώρο αποθήκευσης. Μετά, εδώ πέρα στην οθονή, θα δείχνει σε μερικά παιχνίδια, παράδειγμα στο Resident Evil Code Veronica, την υγεία του παίχτη. Βγάζει το πέρα το καρδιογράφημα. Μετά, σε άλλα παιχνίδια πάλι τα πνευματικά. Μετά, αν παίζουμε διπλό με κάποιον φίλο μας, κάποιο αθλητικό παιχνίδι, μας βγάζει το σύστημα της ομάδας και άλλα διάφορα που βλέπουμε μόνο εμείς. Δεν μπορεί να δει ο άλλος παίχτης. Πάρα πολύ καλό αυτό. Όπως είπα κιόλας, είναι αυτό με κονσολίτσα. Έχει μέσα ένα 8-bit του επεξεργαστή, τη Sanyo, ένα κανάλι ήχου. Γιατί μερικά παιχνίδια είχαν μέσα mini παιχνίδια γι' αυτό. Δηλαδή, μερικά παιχνίδια για το Sega Dreamcast είχαν γι' αυτό mini παιχνιδάκια μέσα. Τώρα αυτά πώς τα περνάνε δεν ξέρω. Παιδιά, δεν είχα ποτέ τέτοια κάρτα μνήμης. Είχα αυτή εδώ πέρα. Να δείξω κιόλας. Είχα αυτή εδώ πέρα που δεν είχε οθονίτσα εδώ πέρα μπροστά. Είχε μόνο δόνηση και 4 MB, δηλαδή χώρο αποθήκευσης. Αυτό μόνο. Και αν θέλαμε να κάνουμε αντιγραφή, δηλαδή από μια κάρτα μνήμης στην άλλη, κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Έτσι. Και κάνουμε αντιγραφή. Τα save δηλαδή. Λοιπόν. Ωραία, μια χαρά. Πάλι καλά, έχει μπαταρίες κιόλας. Πάμε τώρα στο επόμενο, το τελευταίο πακέτο. Θα μαζέψω λίγο αυτά. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, τα σκισμένα, δεν ξέρω αν το φέραν έτσι. Και έβαλα σιλοτέιτ. Άντε, ξέρω και αυτό τι είναι. Α, μάλιστα. Ορίστε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ παιδιά έχω τώρα μια κασετούλα για το Commodore 64. Είχα καιρό να πάρω δηλαδή κασετούλα ενός παιχνιδιού που το είχα και αυτό κάποτε πριν τα πουλήσω όλα μαζί με το Commodore 64. Να και το είχα εγώ σε μεγάλο, δηλαδή σε μεγάλη κασέτα, σε μεγάλο καπάκι από κασέτα. Τέλος πάντων, εγώ το πήρα σε αυτήν την έκδοση εδώ πέρα. Και είναι το πολύ γνωστό Alter Beast. Παιδιά, αγαπημένο, στα arcade, στα οφάδικα δηλαδή και στο Sega Mega Drive, που είναι τρομερό. Τώρα αυτή η έκδοση εδώ πέρα βασίζεται στην έκδοση για Amiga, που είναι αρκετά, δηλαδή μέτρια προς χάλια, μπορώ να πω, δεν μου άρεσε καθόλου. Το παιχνίδι δημιουργήθηκε από την Activision, αν και δεν γράφει εδώ πέρα, το 1989. Είναι ένα side-scrolling beat'em up, διαδραματίζεται στην αρχαία Ελλάδα. Εμείς ελέγχουμε ένα πολεμιστή ή και δύο πολεμιστές που τον ανέστη της Οδείας για να ελευθερώσει την κόρη του Αθηνά από ένα κακό δαίμονα του κάτω κόσμου. Το παιχνίδι διαθέτει 5 πίστες. Για να νικήσουμε το κάθε boss στην κάθε πίστα θα πρέπει να συλλέξουμε 3 power-ups σε μορφή σφαίρας για να γίνουμε τέρας και στην κάθε πίστα γινόμαστε διαφορετικό είδος τέρατος. Η έκδοση τώρα αυτή για το Commodore 64 βασίζεται, όπως είπα, στην έκδοση για Amiga, αρκετά μέτρα γραφικά, έτσι χοντροκομμένα. Πολύ αργή κίνηση, λίγη δηλαδή εχθροί στην οθόνη. Όμως εγώ, να πω την αλήθεια, τότε μ' άρεσε, δεν ξέρω, το είχα αλλιώσει. Και έτσι το πήρα πάλι να το έχω, μια που το πούλησα τότε. Το πήρα πάρα πολύ φτηνά. Το πήρα δηλαδή 3 ευρώ. Και το πήρα, τώρα έχει το manual του μέσα. Για να δούμε, πέρα έχει το manual του, ναι. Το χειρισμό, να λέει control. Με ένα κουμπί δηλαδή τα κάνεις όλα, όπως είναι για Amiga. Έχει κλωτσά, μπουνιά και άλμα. Να το λέει κιόλας. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, τα δοκίμασα. Το χειριστήριο το δοκίμασα, θα παίζει σίγουρα. Μετά το Tekken 2 παίζει κανονικά. Δεν κολλάει καθόλου. Το ίδιο πάλι και το Alter Beast για το Commodore 64. Μετά η κάρτα μνήμης, αν και κάνει save κανονικά, όπως είδατε κιόλας, βγάζει εδώ πέρα πάνω την υγεία της Claire. Απλά δεν μπόρεσα να περάσω παιχνίδια μέσα. Δεν ξέρω, παιδιά. Προσπάθησα. Δεν μπόρεσα. Ίσως δω μετά κάνα βιντεάκι στο YouTube να δω πως περνάει παιχνίδια. Αυτό, παιδιά, ήταν το βίντεο για σήμερα. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω eBay unboxing, να σου το πω καλύτερα έτσι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, σχόλιο από κάτω, έτσι να μου πείτε, παιδιά, γενικά, ό,τι θέλετε με ρωτήσετε.
Λογικά εμείς θα πούμε τώρα μάλλον μεθαύριο που θα συνεχίσω το Star Wars Jedi Fallen Order, μάλλον αυτό, και μέχρι το επόμενο vlog, από μένα γεια σας.